Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Είμαι ο Άκης ή αλλιώς Κορντμάιστερ. Και αρχικά θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο αυτής της χρονιάς, το πρώτο επεισόδιο αυτής της χρονιάς. Και πώς θα μπορούσε φυσικά αυτό το επεισόδιο να ξεκινήσει με κάτι χρήσιμο. Αυτό το κανάλι προσπαθώ όλα τα βίντεο που θα δείτε να είναι χρήσιμα. Αρχικά θα με συγχωρήσετε για την ένταση της φωνής που είναι πιο χαμηλή, γιατί είναι βράδυ, παρατηρήσετε την ώρα. Απλά συνειδητοποίησα ότι Σάββατο βράδυ δεν έχω ετοιμάσει κανένα βίντεο για Κυριακή και δεν θέλω να σας αφήνω έτσι. Ωστόσο, με πήγε λίγο πίσω ένα κρύωμα που ακούτε ακόμα ότι έχω. Είναι η τρίτη φορά που κρυώνω μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες. Μάλλον κάποιος δεν προσέχει καθόλου. Παρ' όλα αυτά είμαι καλά, είναι ένα απλό κρύωμα. Φαίνεται ο κορονοϊός δεν με θέλει καθόλου και ίσως καλύτερα ας μείνουμε μακριά. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει μια εγκατάσταση ενός λειτουργικού Windows που ήταν κομμένο και ραμμένο για υπολογιστές χαμηλότερων χαρακτηριστικών. Δεν είχαν τόσες απαιτήσεις και γενικότερα ήταν ό,τι πρέπει για υπολογιστές οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν Windows 10, Windows 11 και πάει λέγοντας. Και γενικότερα, επειδή θα δείξουμε πολλά πράγματα όσο πάει ο καιρός, θέλω να σας δείξω και έναν τρόπο για να μπορείτε να έχετε πολλά λειτουργικά σε ένα USB. Είχαμε δείξει παλιότερα το Easy to Boot. Εμείς θα δείξουμε λοιπόν κάτι τέτοιο σήμερα με το Ventoy. Είχα πει στο παλιότερο βίντεο μου ότι δεν ήθελα να το δείξω γιατί το είχε δείξει και το PC Steps, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το βρει ο καθένας, το ξέρουν οι περισσότεροι εκεί έξω, οπότε είναι μια καλή λύση να το δείξουμε και σε αυτούς που δεν το ξέρουν. Φυσικά είχα το άρθρο των παιδιών στο βίντεο μου, θα το έχω και εδώ αν θέλετε να το δείτε, αν δεν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο ή θέλετε να πάτε στο άρθρο τους να το διαβάσετε. Παρ' όλα αυτά θα είναι σύντομο το βίντεο, θα σας δείξω απλά τι κάνουμε και πώς μεταφέρουμε μέσα κάποια ISO. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί με το Ventoy, φυσικά αυτή τη λειτουργία την έχει και το Easy to Boot, αλλά πάμε να πούμε λίγο τα θετικά. Έστω ότι εγώ έχω ένα στικάκι με 32 GB, με 64 GB, με οτιδήποτε σε χωρητικότητα, σε μεγάλη χωρητικότητα. Και θέλω να του περάσω μέσα πολλά λειτουργικά. Δεν θέλω να έχω ένα στικάκι με Windows 10, ένα στικάκι με Windows 11, ένα στικάκι με Windows 7, ένα στικάκι με Ubuntu. Και θέλω να έχω ένα στικάκι με όλα αυτά μέσα εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν μου περισσεύει χώρος, γιατί να μην μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σαν κανονικό στικάκι? Αυτό που σας λέω μας το χαρίζει και μας το δίνει απλόχερα το Ventoy. Το Ventoy κάνει το USB μας να έχει όσα λειτουργικά θέλουμε μέσα, αλλά να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και κανονικά σαν στικάκι με τον υπολοιπόμενο χώρο που μπορεί να έχει. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα σενάριο για να σας δείξω πόσο συμφέρον και πόσο δυναμικό και πρακτικό καλύτερα είναι αυτό. Έστω ότι εγώ θέλω να κάνω format στον υπολογιστή μου και θέλω τον δίσκο μου, τον πρώτο, να του περάσω Windows 11 και στον δεύτερο να του περάσω ένα Kali Linux. Οπότε σκεφτείτε ότι εγώ θέλω να τα κάνω όλα αυτά, αλλά με το που ανοίξω τον υπολογιστή μου θα πρέπει να του εγκαταστήσω όσα προγράμματα είχα. Να του εγκαταστήσω για παράδειγμα τους drivers που θέλω εγώ, άρα μπορώ να τους έχω εδώ μέσα, μαζί με τα δύο ISO, τον Windows 11 και τον Ubuntu, και φυσικά πέρα από drivers μπορώ να έχω και installations μέσα, δηλαδή αρχή εγκαταστάσεων από προγράμματα που θέλω να περάσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να τα έχουμε όλα σε ένα, μαζεμένα και νοικοκυρεμένα. Πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Πάμε. Θα σας φέρω εδώ κοντά, θα ανοίξουμε και την οθόνη μας να βλέπουμε ποια είναι η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Το link για το Ventoy θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι. Καλό είναι να έχετε ένα στικάκι με αρκετό χώρο για να μπορείτε να περάσετε όλα τα ISO που θέλετε μέσα. Εμένα αυτή τη στιγμή αυτό φοράει το Ventoy, αλλά εμείς θα κάνουμε, θα διαγράψουμε ό,τι έχει μέσα για να σας δείξω όλη τη διαδικασία από την αρχή. Το βάζουμε πάνω στον υπολογιστή μας. Όπως βλέπετε εδώ, με το που το έβαλα λέει Ventoy και έχει όλα τα λειτουργικά. Και εδώ που λέει Ventoy, θα το κάνω διαμόρφωση. Και είναι έτοιμο. Τώρα, τι κάνουμε? Πάμε φυσικά στο Google, γράφουμε Ventoy, καλά αν δεν θες το Google πήρε στο Bing, τέλος πάντων, είναι το πρώτο που θα βρεις. Πάμε στο Ventoy, μπαίνουμε στη σελίδα και πάμε στο Downloads. Πάμε λοιπόν στο Downloads. Τώρα, οι περισσότεροι σίγουρα χρησιμοποιείτε Windows, οπότε επιλέγουμε Windows Zip. Εγώ το έχω κατεβάσει, δεν χρειάζεται να το ξανακατεβάσω, επιλέγετε Download Latest Version. Okay. Και κατεβαίνει στον υπολογιστή σας. Αφού κατέβει στον υπολογιστή μας, δεξί κλικ πάνω του και θα πρέπει να το κάνουμε extract. Εγώ χρησιμοποιώ το PZIP. Αν εσείς χρησιμοποιείτε το WinRAR, το
7-zip και πάει λέγοντας το ίδιο πράγμα είναι, και θα κάνω extract here in new folder, να τα βάλω σε ένα φάκελο να μην είναι χύμα. Θα μου δημιουργήσει ένα φάκελο που θα τον λέει Ventoy. Μπαίνουμε μέσα και βλέπετε ότι μας έχει άλλο ένα φάκελο, οπότε και να το κάναμε extract δεν θα χρειάζεται να φτιάξουμε άλλο. Μπαίνουμε μέσα στο Ventoy και εδώ έχουμε κάποιες επιλογές. Φυσικά αυτή η επιλογή που μας νοιάζει είναι αυτό εδώ. ventoy2disk.exe. Πατάμε διπλό κλικ πάνω σε αυτό. Βγάζει αυτό το αν θέλετε να επιτρέψει αυτή την εφαρμογή από άγνωστο εκδότη να κάνει αλλαγές συσκευής σας. Επιλέγουμε ναι και ξεκινάει. Εδώ τώρα μας βρίσκει τους δίσκους και γενικότερα τους αποθηκευτικούς χώρους που έχουμε και το οποίο θέλουμε να μετατρέψουμε σε Ventoy. Εδώ έχει και τον δίσκο των 2 TB, ο οποίος είναι καρφωμένος εδώ. Ό,τι είναι εξωτερικό δηλαδή το εμφανίζει. Εμείς θέλουμε προφανώς το στικάκι και φυσικά θα πάμε και θα πατήσουμε install. Με το πατήσουμε install, εδώ μας λέει ότι θα χάσεις τα αρχεία σου, πρέπει να πληκτρολογήσεις μέσα σε αυτό το παράθυρο yes για να μας επιβεβαιώσεις ότι όντως θέλεις να κάνουμε μια φρέσκια εγκατάσταση και όχι κάποιο upgrade. Το λέει γιατί αν έχεις ας πούμε στο στικάκι μέσα ήδη το Ventoy, αυτό που θα κάνει θα είναι να σβήσει τα πάντα και να χάσεις ό,τι έχεις μέσα. Οπότε προσοχή σε αυτό και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί εδώ πέρα, θα πατήσω cancel αυτή τη στιγμή για να σου δείξω. Γιατί εδώ πέρα σου έχει και update. Οπότε αν έχει βγει μια νέα έκδοση του Ventoy, θα κάνει update στο στικάκι που έχεις ήδη. Πάμε λοιπόν πάλι στο install που είπαμε και εδώ πληκτρολογούμε με caps lock yes. Όπως μας το λέει. Πατάμε OK, λέει ότι θα γίνει format το στικάκι μας και όλα τα αρχεία που έχει μέσα, όλα τα δεδομένα θα χαθούν. Θέλετε να συνεχίσετε, πατάμε ναι, πατάμε ξανά ναι, γιατί κάνει ένα double check, γενικότερα θέλει να προσέχετε σε αυτό και καλά μην χάσετε τα αρχεία σας και μετά λέτε ότι τα έχασα και φταίει και ο Άκης ή αλλιώς ο Cordmeister και το Ventoy. Οπότε πατάμε αν είμαστε σίγουροι ένα ναι, μας έχει εδώ το status που μας δείχνει που βρίσκεται, οπότε του δίνουμε λίγο χρόνο να τελειώσει. Και μαντέψτε, τελείωσε. Εδώ πέρα μας έβγαλε congratulations ότι έχει εγκατασταθεί ολόσωστα το Ventoy στην συσκευή μας. Πατάμε OK. Θα χειριζόμαστε όλο αυτό τώρα ρε φιλιάκι. Όταν πηγαίνω εγώ τώρα στον υπολογιστή μου, θα δούμε ότι εδώ πέρα έχω το στικάκι μου και λέει Ventoy. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο, το μόνο που χρειάζεται είναι να μεταφέρω τα ISO που θέλω μέσα. Για παράδειγμα, πάμε στον τοπικό δίσκο G που έχω εγώ όλα μου τα ISO και εγώ θέλω ας πούμε να περάσω το αγαπημένο μου από τα Linux Elementary OS. Θέλω να περάσω μέσα και ένα Zorin OS Core, όχι το Lite, και θέλω να περάσω μέσα και ένα Windows 11 Greek. Ωραία. 2 GB το ένα, 2,81 το ένα και 5,33 το άλλο. Και φυσικά ας πούμε ότι εγώ θέλω να περάσω και μέσα σε αυτό και κάποια installation, ρε παιδί μου, για να έχω να τα περάσω μετά στον υπολογιστή μου. Και θέλω να περάσω, ας πούμε, αυτόν εδώ τον driver της NVIDIA. Είμαι έτοιμος. Άντε και μέσα, επειδή εγώ βοηθάω και τους ανθρώπους και για να μην χάσω την βοήθεια σε αυτούς, AnyDesk μέσα, πετάω και αυτό. Και του δίνω λίγο χρόνο να μου τα περάσει όλα αυτά, γιατί προφανώς έχει διάφορα πράγματα και τα οποία πρέπει να έχουμε. Εμείς δεν θα περιμένουμε να περαστούν τώρα για να σας δείξω. Θα σας πάω κατευθείαν όταν θα έχει τελειώσει η μεταφορά των ISO στο στικάκι να σας δείξω πώς φαίνεται, αν και το έχετε δει, σε ένα λάπτοπ, σε έναν υπολογιστή τον οποίο θέλουμε ας πούμε, να το περάσουμε κάποιο λειτουργικό. Έτοιμο το στικάκι φίλοι μου και τι έχουμε μέσα σε αυτό το στικάκι. Δύο διανομές Linux και μία Windows. Ένα AnyDesk και έναν driver της NVIDIA, ok. Δεν θα δείξουμε κάποια εγκατάσταση αυτή τη στιγμή, απλά θα σας δείξω πώς φαίνεται μέσα στο laptop. Θα σας φέρω και κοντά προφανώς, απλά σκεφτείτε ότι βάζω το στικάκι μου εδώ, πατάω να ανοίξω το laptop, εμένα είναι το F12 για να μπω στο boot menu. Εσείς μπορείτε να πατήσετε και το F10 ή το delete ή το F2 αναλόγως το laptop που έχετε για να σας βάλει να επιλέξετε στο boot priority σε ποιο από ποια συσκευή θα ξεκινήσει. Εγώ εδώ πέρα, όπως σας είχα δείξει και στα προηγούμενα βίντεο, θα πάω στο στικάκι μου και θα σας φέρω κοντά να σας δείξω τι δείχνει. Όπως βλέπετε, έχει εμφανίσει την αρχική, έτσι, την κεντρική εικόνα του Ventoy και μου έχει τα τρία λειτουργικά.
δεν μου έχει τα προγράμματα που ουσιαστικά έχω περάσει μέσα, γιατί δεν είναι κάποιο ISO. Το Ventoy σου εμφανίζει τα ISO εδώ πέρα που θες να κάνεις εγκατάσταση. Έστω ότι εγώ ήθελα να κάνω το Elementary OS, το Zorin OS ή τα Windows 11, θα επέλεγα ένα από αυτά και θα ξεκινούσα την εγκατάσταση. Εδώ πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια που μπορείτε να δείτε. Να δείξουμε λίγο καλύτερα. Εδώ πατήσουμε το L, μπαίνουμε στο Language και αλλάζουμε τη γλώσσα. Στο F1 έχουμε βοήθεια για να δούμε κάτι παραπάνω στο Ventoy αν χρειαζόμαστε. Browse με το F2, F3 Tree View, F4 Local Boot, F5 Tools και Exit Menu το F6. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας δείξω κάτι παραπάνω πέρα από... Ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι, περάσαμε στο Ventoy 3 διανομές και τις βλέπετε και τις 3. Προφανώς και τα προγράμματα είναι μέσα. Και ας πούμε τώρα, εγώ θα ξεκινήσω με τα κανονικά Windows, οπότε πατάω ένα F4 για να κάνω Local Boot. Μπαίνουμε στα Windows 11, τα Ultra Light που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Ωραία. Για να σας δείξω ουσιαστικά τι έχει μέσα το τικάκι και ότι δεν χάθηκαν τα προγράμματα. Ωραία, μπαίνουμε. Εδώ βλέπουμε το Ventoy. Έχει και τον driver μου και το AnyDesk και τα τρία ISO. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με το που κάνουμε εγκατάσταση το λειτουργικό που θέλουμε από το Ventoy, μετά μπορούμε να δούμε και τα προγράμματα που έχουμε περάσει μέσα σαν στικάκι. Εννοείται ότι εδώ μπορώ να περάσω και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Για παράδειγμα, έστω ότι χρειάζομαι εγώ εδώ πέρα φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε μπορώ να χρειαστώ, το πετάω μέσα εδώ και δεν χάνω τίποτα. Είπαμε, το Ventoy είναι μια πάρα πολύ πρακτική λύση για αυτούς που θέλουν να έχουν όλα τα λειτουργικά σε ένα στικάκι και πιθανόν εγκαταστάσεις προγραμμάτων. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο με το Ventoy, αυτή ήταν η πρακτική λύση που είχα να σας προτείνω για τώρα. Και αυτό το βίντεο δείτε το σαν ένα βίντεο προετοιμασίας για τα επόμενα. Προτίμησα να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα και να σας δείξω με αυτό. Ένας φίλος είχε πει να δείξω και με το Rufus. Δεν είναι τόσο δύσκολο το Rufus. Έχει πολύ αυτοματοποιημένα κάποια πραγματάκια. Οπότε το αφήνω λίγο πίσω γιατί μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό. Ρίξτε μια ματιά στο Ventoy, βρείτε τα link κάτω στην περιγραφή και ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που σας έδειξα σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος που μάθατε κάτι μαζί με εμένα και θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος να τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας!